Με την τρέχουσα διαστημική τεχνολογία μας, ένα ταξίδι με επιστροφή στον Άρη θα πετούσε 501 ημέρες ώστε να διανυθούν 61 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Αλλά η τεχνολογία πυρηνικής σύντηξης θα μπορούσε να μειώσει αυτό το ταξίδι σε 3 μήνες. Στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, οι ερευνητές υπόσχονται να αναπτύξουν ένα πυρηνικό πύραυλο σύντηξης, που θα μπορούσε να αυξήσει την ταχύτητα ενός διαστημικού σκάφους σε 12 μίλια ανά δευτερόλεπτο. Η χρήση πλάσματος με τη διαδικασία πυρηνικής σύντηξης όχι μόνο θα συμβάλλει στην επίτευξη αυτής της απίστευτης ταχύτητας, αλλά και στη διατήρηση των καυσίμων. Στο σημείο αυτό θα σας παρακαλούσα να κάνετε subscribe και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι, γιατί ξέρετε πόσο σημαντικό είναι και μας στηρίζετε με αυτόν τον τρόπο. Η πυρηνική σύντηξη είναι η διαδικασία όπου 2 ή περισσότεροι ελαφροί ατομικοί πυρήνες συγκρούνται με πολύ μεγάλη ταχύτητα, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέο άτομο. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας δημιουργούνται τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Η ενέργεια στους αντιδραστήρες πυρηνικής σύντηξης συνεχίζεται εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια. Το κύριο ζήτημα με τη σύντηξη είναι πώς να περιορίσουμε την ενέργεια πλάσματος που δημιουργείται και πώς να διατηρήσουμε μια ελεγχόμενη σύντηξη. Οι επιστήμονες στην ομάδα που εργάζονται σε αυτή την έννοια έχουν δείξει σε δοκιμές εργαστηρίου επίδειξης όλα τα διαφορετικά στάδια που απαιτούνται για να δημιουργήσει μια τέτοια πρόθεση. Τα σχέδιά τους είναι να κάνουν ένα πλήρες τέτοιο πείραμα. Οι δύσκολοι καιροί δημιουργούν πιο σκληρούς ανθρώπους. Μπορεί η ανθρωπότητα να χειριστεί τη δύναμη των όπλων της χωρίς να αυτοκαταστραφεί? Η ανθρώπινη τεχνολογία ή οι δυνατότητές της θα κορυφωθούν ποτέ ή θα αποσυνδρομήσουν? Κανείς δεν γνωρίζει τις απαντήσεις σε τέτοιες ερωτήσεις. Αλλά κανείς δεν ρωτά με πιο ενδιαφέρον τρόπο από τον Dan Kerling. Εκείνος μας λέει ότι το τέλος είναι πάντα κοντά. Εξετάζει ερωτήματα και ιστορικά γεγονότα που μας αναγκάζουν να εξετάσουμε τι ακούγεται σαν φαντασία, ότι μπορεί να έχουμε την ίδια μοίρα με όλες τις προηγούμενες εποχές. Θα γίνει ποτέ ο κόσμος μας ερείπιο για τους μελλοντικούς αρχαιολόγους να ξεθάψουν και να εξερευνήσουν μια παλιά εποχή? Ο Dan Kerling συνδέει το παρελθόν και το μέλλον με συναρπαστικούς και πολύχρωμους τρόπους. Ταυτόχρονα, η ερώτηση που μας ζητά να εξερευνήσουμε αφορά το πιο σημαντικό ζήτημα που μπορεί να φανταστεί κανείς: την ανθρώπινη επιβίωση. Η πυρηνική σύντηξη είναι τεχνολογία που μπορεί να απογειώσει ένα πολιτισμό. Οι θεοί των Ανουνάκη μέσω της εξουσίας τους στους ανθρώπους κατέστρωσαν όλες τις λεπτομέρειες του πυρηνικού τους πολέμου στη γη. Με απόφαση των Ανουνάκη να βομβαρδίσουν 5 πόλεις στην πεδιάδα της Ιορδανίας, με αποτέλεσμα την εξάλληψη του πολιτισμού των Σαμέριων, φαίνεται έκδηλα πως η τεχνολογία ήταν πολύ ανώτερη από αυτό που νομίζουμε. Βασιζόμενοι στο έργο του βιβλίου της Γένεσης, ανακαλύφθηκαν αρχαιολογικά στοιχεία όπως αρχαίοι ραδιενεργοί σκελετοί. Η έλλειψη ανώτερης συνείδησης των Ανουνάκη, η εξάρτησή τους από την τεχνολογία, τα ιερά αντικείμενα εξουσίας και η ρή γεωμετρία τους, τους έδινε ακόμα και τη δυνατότητα εγκατάστασης βάσεων στον Άρη, κάτι που για μας ακόμα και στις μέρες μας είναι δυσεπίλητο κατόρθωμα. Στη σουμεριακή μυθολογία, η Ανουνάκη είναι αξιωματική του σουμεριακού θεού Ανού. Ανουνάκη είναι είτε συλλογικό όνομα για τους θεούς του ουρανού και της γης, είτε σε άλλες περιπτώσεις μόνο για τους θεούς του κάτω κόσμου, ιδίως από το δεύτερο μισό της δεύτερης χιλιετίας. Το όνομά του σημαίνει απόγονη του βασιλιά του ουρανού Ανού. Μερικές φορές γίνεται διαφοροποίηση όσον αφορά την αναγραφή του συνόλου των θεών. Η Γκίγκη σε αυτή την περίπτωση είναι η θεή του ουρανού, ενώ οι Ανουνάκη αναφέρονται στους θεούς του κάτω κόσμου. Η Γκίγκη είναι όρος με άγνωστη προέλευση και νόημα. Στις επιγραφές των Σουμερίων είναι καταγεγραμμένα γεγονότα για την καταγωγή του ανθρώπου και τη δημιουργία. Σε κάποιες από αυτές αναφέρονται το δέντρο της Σοφίας, η σύγχυση των γλωσσών, ένας μεγάλος κατακλυσμός 13.000 χρόνια πριν, που κατάσταψε τους υψηλής τεχνολογίας πολιτισμούς. Αν το ψάξει κάποιος διεξοδικά, θα ανακαλύψει ότι δεν υπάρχουν αναφορές από κανέναν ιστορικό της εποχής για τα γεγονότα που μας αναφέρουν, εκτός από τα δικά τους γραπτά βέβαια. Η έκρηξη πυρηνικών όπλων τον 20ο αιώνα δεν ήταν η πρώτη φορά που η ανθρωπότητα είδε τόσο τρομερή καταστροφή. Με βάση το έργο του Ζεκάρια Σίτσιν, ο Κρις Χάρντι αποκαλύπτει το αρχαίο πυρηνικό γεγονός που κατέστρεψε τον Σουμεριανό πολιτισμό και τους αγώνες εξουσίας των θεών που οδήγησαν σε αυτόν. Ο Σίτσιν μας λέει μέσα από τα βιβλία του ότι οι πύληνες πλάκες αναφέρονται στο πώς και το γιατί οι Ανουνάκοι απίκησαν τον πλανήτη μας και παραθέτει πλήθος αποδείξεων για να διαμορφώσει την κοσμοθεωρία του. Τα στοιχεία του Σίτσιν δίνουν το έναυσμα για τεράστια έρευνα γύρω από αυτό το θέμα,
ώστε να βρούμε ποιοι ήταν αυτοί οι παρατηρητές που ήρθαν στη γη με τα ουράνια πλοία τους, όπως έλεγαν οι Αιγύπτιοι. Ο συγγραφέας εξηγεί πως οι Ανουνάκοι ήρθαν στη γη από τον πλανήτη Νιμπύρου, αναζητώντας χρυσό για να επισκευάσουν το στρώμα του Όζοντος. Χρησιμοποιώντας τη γενετική μηχανική, δημιούργησαν τη σύγχρονη ανθρωπότητα για να κάνουν το μεταλλευτικό τους έργο πιο εύκολο και καταστάθηκαν ως βασιλιάδες μας και θεοί μας. Ο θεός Ανουνάκι Ένκι είχε πατρική σχέση με τους δύο πρώτους ανθρώπους. Στη συνέχεια, ο εν λίλο αδερφός του Ένκι ανέλαβε ως διοικητής της γης, δηλώνοντας μια θεοκρατία μοναδικού θεού και έναν πόλεμο κατά της φυλής του Ένκι και της ανθρωπότητας για την καταστροφή των γραμμών αίματος Ανουνάκι μέσω της διασταύρωσης. Αυτή η μετατόπιση επέβαλε ένα blackout όχι μόνο της ίδιας της ανθρώπινης φύσης των θεών των Ανουνάκι, αλλά και του αρχαίου παρελθόντος της ανθρωπότητας στη γη. Οι δύο από τις επιθέσεις του Ενλίλ κατά της φυλής του Ένκι και της ανθρωπότητας περιγράφονται στις ιστορίες του κατακλυσμού και του πύργου της Βαβέλ. Τελευταίο στάδιο της καταστροφής ήταν ο πυρηνικός βομβαρδισμός 5 πόλεων της πεδιάδας της Ιορδανίας, συμπεριλαμβανομένων των Σοδόμων και των Γομόρων, που είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή του Σουμεριανού πολιτισμού και του ίδιου του πολιτισμού των Ανουνάκη στη γη, συμπεριλαμβανομένου του διαστημικού λιμένα του στο Σινά. Διερευνά επίσης πως η εξάρτηση των Ανουνάκη από την τεχνολογία και τους επαναλαμβανόμενους πολέμους τους έκανε να χάσουν την επαφή με την κοσμική συνείδηση. Και αποκαλύπτει πως θα είμαστε καταδικασμένοι να επαναλάβουμε αυτή τη δυναμική μέχρι η ανθρωπότητα να αφυπνιστεί στην πραγματική μας προέλευση. Πριν 450.000 χρόνια οι πρόγονοί μας κατέβηκαν από τον ουρανό για να σχεδιάσουν τα πρώτα ανθρώπινα όντα. Για μας ήταν γίγαντες που κυριάρχησαν ως θεοί πάνω στην ανθρωπότητα. Νέα στοιχεία και επιστημονικές έρευνες αναγνωρίζουν την ύπαρξή τους στη γη. Η αλήθεια της πραγματικής προέλευσης και του σκοπού τους είναι πολύ πιο παράξενη και εκπληκτική από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως. Από τον κήπο της Εδέμ μέχρι τη Μεγάλη Πλημμύρα, από το θεό της Βίβλου μέχρι τα μυστικά του Ενόχ, θα αποκαλυφθούν όλα. Κοιτάζοντας πίσω στην πρόσφατη ιστορία της ανθρωπότητας, ο Σίτσιν μας λέει ότι περίπου 7.400 π.Χ. η ανθρωπότητα αρχίζει σιγά σιγά να αναπτύσσεται. Λίγο αργότερα, το 3.800 π.Χ., ο αστικός πολιτισμός ξεκινά στη Σουμερία, μιας και οι Ανουνάκοι αποκατέστησαν οικοί της παλιής πόλης, αρχίζοντας με την Ερίντου και την Ιππούρ.